Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία Αβερόφ Νεοφίτου, στο πλαίσιο πρωτοβουλία που ανέλαβε για το μεταναστευτικό. Ο κ. Νεοφίτου, αξιοποιώντα τι διεθνεί του διασυνδέσει και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εσωτερικό κ. Νίκο Νούρη, αναχωρεί σήμερα για τη Δημοκρατία του Κονγκό, όπου θα έχει επαφέ σε πολιτιακό και κυβερνητικό επίπεδο. Πρόκειται για την πρώτη δράση του υποψήφιου Προέδρου τη Δημοκρατία για το Μεταναστευτικό, καθώ αναμένεται προσεχώ να παρουσιάσει προτάσει για την διαχείριση του προβλήματο. Την ίδια ώρα, ο Αβέροφ Νεοφίτου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτη, τοποθετείται μεταξύ άλλων για την πορεία τη προεκλογική εκστρατεία και τη δημοσκοπήση. Ισχυρίζεται ότι ο Δημοκρατικό Συναγερμό βρέθηκε αντιμέτωπο με μια οργανωμένη προσπάθεια σύγχυση, καπελώματο και παραπληροφόρηση και ότι ήδη από τον Νοέμβριο του περασμένου έτου ο είχε προτείνει στο Ακέλ τον Νίκο Χ. Ω κοινό υποψήφιο τη αντιπολίτευση με στόχο να διωχθεί ο από την εξουσία. Οι συμπολίτε μα και κυρίω ο κόσμο του συναγερμού υπήρξαν στην αρχή θύματα αυτή τη σύγχυση. Είμαι αισιόδοξο γιατί ο κόσμο αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι διακυβεύεται, την κρίση που έρχεται και τι απειλέ με τι οποίε θα αναμετρηθούμε. Ξεκινά να συγκρίνει και όσο συνειδητοποιεί, τόσο ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μα. Για το επίκαιρο θέμα των παρακολουθήσεων, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αλήθεια ο ανεξάρτητο υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι είχε συχνά την εντύπωση ότι ήταν υπό παρακολούθηση και όχι μόνο από μία υπηρεσία, λόγω των ευαίσθητων θέσεων που κατήχε. Δεν μπορώ ούτε να αποδείξω ούτε να αποκλείσω τίποτα. Δίχω να προσχωρώ ποτέ σε θεωρίε συνωμοσία, φοβικά σύνδρομα και μανία καταδιώξεω, η αίσθησή μου είναι πω πιθανότατα και οι δικέ μα υπηρεσίε δεν σέβονται πάντοτε το απαραβίαστο τη επικοινωνία και την ελευθερία έκφραση, κυκλοφορία και δραστηριοποίηση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Δεν έχουν δυστυχώ την έξωθεν καλή μαρτυρία και το τεκμήρο του προηγούμενου ενάρετου βιού. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στην συνέχεια, ο κ. Μαυρογιάννη διευκρινίζει ωστόσο ότι οι διαπιστώσει του αναφέρονται στην κρατού αντίληψη. Στην κοινή γνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν αμφισβητεί την ακαιρεότητα του νυν διοικητή τη ΚΥΠ, πρέσβη Κυριάκου Κούρου. Στο πλαίσιο τη συνέντευξή του, ερωτήθηκε και για τι παρετήσει που υπέβαλε από την θέση του διαπραγματευτή. Η πρώτη παρέτηση δόθηκε δύο ημέρε μετά την έναρξη τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά, λόγω άδικη και αστήρικτη κριτική που μου ασκήθηκε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και που φαίνεται να οφείλεται σε εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Ο Ανδρέα Μαυρογιάννη συμμετείχε στο μεταξύ σήμερα στου διεθνεί αγώνε δρόμου AGROS RACE, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι. Στη μνήμη του λαογράφου και δάσκαλου του Αγρού, Νέαρχου Κληρίδη. Ο αγώνα διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο τη γενέτηρας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον Αγρό και το Σωματείο Δρομέων Κύπρου Περικλή Δημητρίου και διεξήχθη με την συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών.